καταραίουν μαζί με το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι τα αντιμετωπίζει ο κόσμος. Την εποχή της αλίστου μνήμης ισχυρής Ελλάδας, τα μέσα ενημέρωσης πλούτιζαν, αύξαναν την υλική τους δύναμη μαζί με τη συμβολική και την ιδεολογική τους δύναμη, κάνοντας παιχνίδια στο χρηματιστήριο. Δεν θα υπήρχε αυτή η φούρσα του χρηματιστηρίου. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Να ολοκληρώσω και θα μιλήσω. Όχι, πριν ολοκληρώσετε. Δεν πλούτιζαν τα μέσα ενημέρωσης. Πλούτιζαν οι μέτοχοι τους. Ναι, βεβαίως, οι ιδιοκτήτες. Ναι, έχει διαφορά μεγάλη. Ναι. Πολύ σωστό. Και μερικοί μεγαλοδημοσιογράφοι. Οι ιδιοκτήτες και μερικοί μεγαλοδημοσιογράφοι. Πλούτιζαν. Αυτό είναι αλήθεια. Οι οποίοι έπαιζαν με μετοχές, εννοείται. Οι οποίοι παίρναν μέρη μέσα εισαγωγικά ή παίζαν και δίνουν πληροφορίες. Ήταν μέρος της κρίσης στο χρηματιστήριο τα μίντια. Παίξανε παιχνίδι χειραγώγησης κοινής γνώμης. Βγάλαν χρήματα, ανομαζόμενα διαβολοσκορπήματα βεβαίως, γιατί μετά ήρθαν οι άλλες εποχές. Την εποχή της κρίσης τώρα, είναι λογικό ο κόσμος, ο πολίτης, να αντιλαμβάνεται ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και με ευθύνη αυτών που εξοράιζαν την πραγματικότητα μέχρι τη στιγμή της κρίσης. Και ανοίγουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, διαβάζουν εφημερίδες οι πολίτες. Και βλέπουν ότι είναι αυτοί υπεύθυνοι για την κρίση. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Κάθε πολίτη που κινητοποιούνταν, κάθε κοινωνική ομάδα δημιουργείται από τα μέσα ενημέρωση ένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, ο ένας εναντίον του άλλου. Κάθε βράδυ άκουγε ο πολίτης να ενοχοποιείται, να θυματοποιείται από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα και σου λέει τι γίνεται εδώ. Άρα δεν είναι, θα έλεγε κανένας, μια άδικη κριτική του πολίτη προς τα μέσα ενημέρωση. Είναι μια βιωμένη δίκαιη πραγματικότητα. Το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή την κρίση αξιοπιστίας των media που επαναλαμβάνω είναι ένα και το αυτό με το κυρίαρχο και καταραίων πολιτικό σύστημα, τα συστημικά media. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ο πολίτης βλέπει ότι το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης, που κατά κάποιο τρόπο το εκπροσωπούσε, ας πούμε, κατά πιο καταλιγότερο χειραγωγικό τρόπο η δημόσια τηλεόραση, ή θα μπορούσε σε ένα άλλο πλαίσιο, δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα. Δεν θέλω να πω κάτι προσωπικά για τον κύριο Καψή. Παλιός συνάδελφος είναι. Αλλά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε υφυπουργό για τη δημόσια τηλεόραση. Και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η οποία δυστυχώς δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας και το δημοκρατικό πολίτευμα. Γι' αυτό έχω πει ότι θα παραιτηθώ έτσι. Σημασία ότι αναλάβατε ένα ρόλο. Μόλις στηθεί σε ένα μήνα η δημόσια τηλεόραση, θα παραιτηθώ. Αυτό το έχω πει. Για να γίνει υποψήφιο βουλευτή προφανώς. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι, αυτό δεν είναι. Αλλά λέω άλλο μετά. Ξέρω ότι το έχω πει πολύ πριν. Το έχω πει από την πρώτη μέρα που βγήκε. Επαναλαμβάνω. Αυτό ήταν ένα ρόλο που είχε φίλη που δεν σα τιμά. Κύριε Καψή, δεν θέλω να μιλήσουμε προσωπικά τώρα. Αλλά εσείς μιλάτε προσωπικά. Λέω λοιπόν ότι το ότι υπάρχει υφυπουργός δημόσιας τηλεόρασης είναι λίγο εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου αυτός ο θεσμός. Όπως επίσης, το ότι δεν έχουμε ραδιοτηλεόραση δημόσια ή έχουμε αυτό το πράγμα που βλέπουμε όλοι, και αυτό είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Το λέω διότι κατά τα άλλα μας λένε ότι είμαστε άλλοι που θα έχουμε την Ελλάδα από την Ευρώπη. Έτσι βγαίνει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Και κάτι τελευταίο. Κοιτάξτε. Η δημοσιογραφία, οι συνάδελφοι έχουν δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια. Ίσως διότι η φούσκα ξεφούσκωσε απότομα, αλλά όμως την πληρώσανε οι λιγότερο προνομιούχοι. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που είναι άνεργοι. Η ιστορία της ΕΡΤ είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι αυτών των ανθρώπων. Και πρέπει να πω, κύριε Χατζη Νικολάου, θα περίμενα να είναι και κάποιος ανάμεσά μας από τα παιδιά της ΕΡΤ. Κάλεσα την κυρία Κατσίμη, τη Γενική Γραμματέα της ΕΣΥΕ. 1500 εργαζόμενοι εκεί, έχουν φορείς, εργαζόμενους, εκπροσώπους. Εμείς είμαστε λίγο εντός της συζήτησης. Η συζήτησή μας δεν είναι για την ΕΡΤ. Λέω ότι και έχω κάνει συζήτηση για την ΕΡΤ στην εκπομπή αυτή. Μα έχετε και αποκαλύψει πρώτος ότι θα διαλυόταν η ΕΡΤ. Ναι. Το ξέρω αυτό που λέτε. Αλλά όμως σήμερα απουσιάζει. Γιατί είναι το χαρακτηριστικό φαινόμενο και παράδειγμα της χρονιάς που πέρασε, τι σημαίνει κρίση αξιοπιστίας στο σύστημα της ενημέρωσης. Σήμερα απουσιάζει η ΕΡΤ γενικότερα. Δεν απουσιάζει μόνο από το πάνελ. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο όμως θέμα. Και πάντως δεν απουσιάζει σαν θέμα αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι το έχουμε ήδη θίξει. Και από τη δουλειά του οι μισοί δημοσιογράφοι στα ιδιωτικά μέσα, γιατί οι μισοί είναι πια άνεργοι και όσοι δουλεύουν, δουλεύουν με μισό μισθό ή απλήρωτοι επί μήνες, όπως ξέρουμε, για πολλούς συναδέλφους. Ναι, αυτό όμως, αυτή η κρίση, όχι, 50% ανεργία δεν είναι σημαντική στον χώρο της δημοσιογραφίας. 50% είναι στην ΕΣΥΕ. Ναι, αυτό λέω. Θα ήθελα να πω και το εξής. Γιατί νομίζω ότι η συζήτηση έχει ενδιαφέρον η σημερινή για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Εντάξει, το τι είναι περίπου τα μίντια, ο κόσμος το ξέρει.
αποδεικνύεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τη σχέση που έχει. Απομακρύνεται, δεν τα βλέπει. Κλείνει τηλεόραση. Το δεν μπαίνει εφημερίδες είναι ένα πιο σύντομο φαινόμενο που προϋπήρξε της κρίσης της μνημονιακής. Το ότι κλείνει τηλεόραση στις 8 και δεν βλέπει ή μου τζόνι, αυτό είναι φαινόμενο της μνημονιακής περίοδου και έχει να κάνει όχι μόνο με αυτά τα οποία σωστά ανέφερε ο κύριος Πλοιός, τα οικονομικά θέματα της κρίσης και των μίντια, αλλά το ότι έχει βιώσει πως τα μίντια είναι τα παπαγαλάκια, οι προπαγανδιστές, οι απολογητές της πολιτικής της Τρόικας στην Ελλάδα. Είναι οι κατήγοροι εναντίον κάθε λαϊκής κινητοποίησης, είναι με λίγα λόγια ένα στοιχείο, ένα θεσμός εχθρικός προς τα λαϊκά συμφέροντα. Και δημοσκοπήσεις. Πάτε μια τελεία. Δημοσκοπήσεις. Δεν μίλησα περισσότερο από όλους. Δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δεν μια. Είναι ανάγκη να το πετύχει. Έχουν μια αιμομυστική σχέση. Δεν μπορώ να το πετύχω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ. Οι δημοσκοπήσεις έχουν μια αιμομυκτική σχέση με τα μίντια. Δίνουν και παίρνουν. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε καταγγελίες προς Θεού. Άλλη είναι η δουλειά μας εδώ. Αλλά δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, τα στοιχεία που μαζεύουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για μια έρευνα πρέπει να είναι διαθέσιμα εις κάθεν πρώτη ζήτηση. Όχι μετά από τρεις μήνες. Υπάρχει αμφιβολία για μια δημοσκόπηση. Τα στοιχεία να κατήθετε στο σύνδεσμο και την ίδια στιγμή ο ενδιαφερόμενος συλλογικός φορέας να μπορεί να κάνει έλεγχο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, βέβαια δεν είμαι εγώ αυτός που θα βάλει τους κανόνες της δημοσκοπήσης, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να ανακοινώνονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που το 1/3 των ερωτηθέντων αρνείται να απαντήσει. Αυτό είναι η έκφραση της κρίσης. Δηλαδή αυτό δημιουργεί μια. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι δημοσκοπήσεις. Ότι οι δημοσκοπήσεις και αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι και αυτές μέρος του καταραίοντος πολιτικού συστήματος. Δεν έχει εμπιστοσύνη να απαντήσει ο άλλος. Να τον παίρνουν τηλέφωνο. Και το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να θερμοδοτηθεί είναι δέσμευση ποιο παραγγέλνει τις δημοσκοπήσεις. Αυτό ότι τις παρήγγειλε το τάδε κανάλι, τάδε εφημερίδα, δεν ισχύει. Όχι για όλους, δεν ισχύει. Μην το λέτε, πάντα. Μην το λέτε. Κάποιος πληρώνει. Το τιμολόγιο. Πληρώνει το κανάλι ή η εφημερίδα. Όχι. Τα τιμολόγια σε τίνο στο όνομα κόβονται. Κάτι θα ξέρετε. Αν ξέρετε, πρέπει να το πείτε. Εγώ δεν θα ήθελα να προβώ σε αποκαλύψεις, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες. Και έχουμε επ' αυτών στοιχεία. Ο κύριος Κύρτσος και μετά ο κύριος Κωνσταντογιώργης. Όλοι θα.